βρεθήκαμε εδώ στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Πώς είδατε τον τελικό, ήρθατε στη Μαδρίτη και βρεθήκατε στο πλευρό του Γιάννη Σφερόπουλου και των παικτών του? Ήρθα στη Μαδρίτη για να συμπαρασταθώ ηθικά στην ομάδα του Ολυμπιακού, διότι μια ελληνική ομάδα βρέθηκε στον τελικό με την προοπτική να κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν τα κατάφερε στον τελικό στόχο, αλλά νομίζω ότι κατάφερε το πιο δύσκολο, να συμμετάσχει στον τελικό, να έχει μια εξαιρετική παρουσία στο Final Four και να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το τρόπαιο. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι ο αγώνας ήταν ένα υπόδειγμα όχι μόνο σχετικά με την αγωνιστικότητα των παικτών και το πάθος για την νίκη, αλλά και την καλή παρουσία όλων των φιλάθλων στο γήπεδο. Μου έκανε εντύπωση ότι Έλληνες φιλάθλοι, Ισπανοί, Τούρκοι, Ρώσοι ήταν πλάι-πλάι στις κερκίδες και δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό, αντιθέτως χάρηκαν όλοι αυτή τη γιορτή. Και θέλω να πω και κάτι άλλο που το διαπίστωσα χθες το πρωί. Δεκάδες Έλληνες φιλάθλους τους συνάντησα στο Πράδο, στο μεγαλύτερο μουσείο της Μαδρίτης. Αυτό με γέμισε χαρά, διότι έτσι συνδυάζεται ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Και το γεγονός ότι ακούσαμε ενθαρρυντικά λόγια για την πολιτική της κυβέρνησης από πάρα πολλούς φιλάθλους και του Ολυμπιακού, αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο που έχουμε ξεκινήσει. Θα το ολοκληρώσουμε. Είχατε κάποια επαφή με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά, τους είπατε κάτι, τους αδελφούς Αγγελόπουλου? Και συναντήθηκα και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα και τους είπα αυτό που σας είπα και σε εσάς μετά τον αγώνα, ότι κατάφεραν το πιο δύσκολο, να συμμετάσχει η ομάδα τους στον τελικό και να συνεχίσει μια καλή παρουσία των ελληνικών ομάδων στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Αυτό είναι κάτι που μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον. Το ελληνικό μπάσκετ είναι παράδειγμα προς μίμηση και για πολλά άλλα αθλήματα της Ελλάδας? Νομίζω ναι, διότι δυστυχώς βλέπουμε ακρότητες και αγριότητες στα γήπεδα του ποδοσφαίρου, δεν τις βλέπουμε στο μπάσκετ και θέλω να πω ότι σιγά σιγά το μπάσκετ κατακτά ένα κοινό δικό του, που έχει, θεωρώ, και άλλα στάνταρ πολιτιστικά και στάνταρ ευγένειας και καλής παρουσίας στους αγωνιστικούς χώρους και στα γήπεδα, και αυτό είναι ενδιαφέρον και αισιόδοξο. Και μια πολιτική ερώτηση, επί τη ευκαιρία της επίσκεψής σας στη Μαδρίτη, μήπως είχατε κάποια επαφή και με τους Ποδέμους? Όχι, δεν είχαμε. Ήταν μόνο για τον αγώνα να συμπαρασταθούμε στην ομάδα του Ολυμπιακού, στη μεγάλη προσπάθεια που έκανε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν στο Παλάθιο de los Deportes χθες το βράδυ, στον μεγάλο τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Πώς είδατε τον αγώνα? Μάλιστα. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν ήταν αυτό που περιμέναμε όλοι μας, αλλά και μόνο το γεγονός ότι μια ελληνική ομάδα κατόρθωσε να φτάσει σε ένα τελικό μιας τέτοιας διοργάνωσης, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την οποία όλοι εμείς εδώ αισθανόμαστε μεγάλη περηφάνεια. Δεν είδαμε εδώ και καθόλου επεισόδια βίας, κάτι που δυστυχώς ταλανίζει την Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό. Σωστά, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μας παραδειγματίζει, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι ένα πεδίο αντιπαλότητος, είναι ένα πεδίο φιλίας και ενότητας των λαών. Ελλάδα και Ισπανία είναι ενωμένοι, τους ενώνει και ο αθλητισμός και άλλα πράγματα. Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι δύο χώρες παραδοσιακά φιλικότατες, τους ενώνουν πάρα πολλά πράγματα, έχουμε ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς δεσμούς και νομίζω ότι συγκαταλέγονται στους καλύτερους φίλους μας.